Λέτε, η ένσταση είναι επί της ουσίας και στη φιλοσοφία της κίνησης αυτής ή στον τρόπο και τους όρους κάτω από τους οποίους θα γίνει? Στα δύο. Και στα δύο. Κοιτάξτε να δείτε, για να καταλάβουμε πράγματι αυτό τι συμβαίνει, διότι και εισαγωγικά πριν ο συνάδελφός σας όταν παρουσίαζε το ρεπορτάζ έβαλε δύο έννοιες. Την έννοια του συμφέροντος των πολιτών και ταυτόχρονα στα ζητήματα της αντιμετώπισης και την έννοια του κοινωνικού αυτοματισμού, που είναι τελικά μια επιλογή την οποία την έχουμε δει κατά καιρούς να υιοθετείται και να χρησιμοποιείται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, όχι για να μπορέσει να πείσει για την ορθότητα των επιχειρημάτων και των επιλογών, αλλά κυρίως για να βάλει μια κοινωνία, μια κοινωνική κατηγορία απέναντι στην άλλη. Εδώ πέρα δεν είναι κάτι καινούργιο η υπόθεση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είναι εν μέρη ιδιωτικοποιημένη. Και εδώ πέρα πριν λοιπόν καθίσουμε και δούμε αν είναι σωστή αυτή η επιλογή της δημιουργίας της μικρής ΔΕΗ και της ιδιωτικοποίησής της, να κάνουμε ένα απολογισμό. Αυτά τα 12 χρόνια που έχει ξεκινήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, τι έχουμε κερδίσει? Γνωρίζετε ότι έχουν αυξηθεί τα τιμολόγια κατά 102% στα νοικοκυριά και κατά 76% στην βιομηχανία. Δεν το κάνουμε ιδιώτες αυτό. Το γνωρίζετε αυτό. Άρα λοιπόν αυτό που ονομάζεται μερική, έστω μειοψηφική, δεν ξέρω πώς θέλετε, απελευθέρωση, σε τι έχει βοηθήσει? Όχι στην πτώση των τιμών, πάντως. Λέτε για το καταναλωτικό. Και αυτή είναι η εμπειρία και διεθνώς. Αυτή είναι η εμπειρία και διεθνώς. Όπου έχει ιδιωτικοποιηθεί, δηλαδή οι πολιτικοί τέλος πάντων έχουν αυξηθεί τιμές. Έχουμε δει και μια. Πλην της Αγγλίας, όπου μόλις τα τελευταία χρόνια, μετά από μια μακρά περίοδο αύξησης των τιμών, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις υπάρχουν χειρότερες υπηρεσίες για τον καταναλωτή και πιο ακριβές. Με εκτεταμένα blackout και κυρίως τι έχει γίνει, ένα δημόσιο αγαθό αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα εμπόριο. Πάντως μέχρι τώρα, κύριε Σκουρλέτη, blackout και οι διακοπές και τα λοιπά είχαμε από τη δημόσια ΔΕΗ. Δεν είχαμε από τον ιδιώτη. Πρέπει να σκεφτεί σε ποια χώρα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να δούμε και αυτή η όποια ΔΕΗ έγινε, τι φαινόμενα δημιούργησε στην Ελλάδα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα παραδείγματα της Ελλάς Power και της Energa. Φάγανε τα λεφτά του Κοσμάκη. Γνωρίζετε επίσης ότι σήμερα είχαν τη δυνατότητα ιδιώτες να κατασκευάσουν εργοστάσια και να παράξουν ενέργεια. Τώρα τι γίνεται? Επιλέγεται σε πολύ χαμηλές τιμές να διαμελιστεί υπάρχουσα δημόσια περιουσία και να τους χαριστεί κάτω από ευνοϊκότατους όρους, απλά και μόνο για να ικανοποιήσουμε έναν νεοφιλελεύθερο δογματισμό, ο οποίος δεν ανέχεται να υπάρχουν δημόσια αγαθά. Δηλαδή δεν θα είναι προς όφελος του πολίτη. Υπάρχει... Εσείς μπορείτε να μας πείσετε ότι αυτό που θα γίνει δεν θα είναι προς όφελός μας? Βεβαίως. Με βάση τη διεθνή εμπειρία. Αφήστε τη διεθνή εμπειρία. Και με βάση την απώλεια της δραστηριότητας. Εδώ ο ανταγωνισμός έχει λειτουργήσει σε δύο τρία πράγματα. Θα σας πω και για τον ανταγωνισμό που υπενήσθησε για τις τηλεπικοινωνίες, τι έχει λειτουργήσει. Και αλλού έχει λειτουργήσει. Γιατί αυτό επενήσθησε. Δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα. Διότι εκεί πέρα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε. Υπάρχει τηλεόραση. Διότι εκεί πέρα πρέπει να. Μην μιλάτε τώρα για την τηλεόραση. Μην μιλάτε για το σκάνδαλο των σκανδάλων. Έχουν χαριστεί οι δημόσιες κοινότητες, δεν έχουν πληρώσει, τους δίνουν εντάλεια. Αυτοί είναι οι μόνοι που σας στηρίζουν. Μην μιλάτε για την τηλεόραση. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Το διαλύσατε τώρα. Αυτό δεν ήταν χαμένο πέναλτι αυτό, κύριε Καραμπούλη. Ήταν αυτογκόλ αυτό για την τηλεόραση. Ήταν αυτογκόλ. Δηλαδή δεν μπορείτε να μιλάτε στην τηλεόραση στην Ελλάδα όταν έχετε ρίξει. Τη σοβιετική σας λογική την ξέρουμε. Όταν έχετε ρίξει μαύρο στη δημοκρατία. Τη σοβιετική σας λογική την ξέρουμε. Κατά απαράδεκτο τρόπο μιλήσετε για σύγχρονο κόσμο. Σε ποιο σύγχρονο κόσμο. Μην πάμε τώρα. Σε ποιο σύγχρονο κόσμο έχει επιλεγεί αυτό το πραξικόπημα εις βάρος ενημέρωσης και της δημοκρατίας όπως το τολμήσατε. Κύριε Σκουρλέτη. Όπως το τόλμησε η ακροδεξιά κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά. Είναι προκλητικό. Κύριε, να κάνουμε ένα διάλειμμα. Να μιλάτε για ανταγωνισμό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι προκλητικό. Είναι η δημοκρατική ευαισθησία την οποία έχουν οι πολίτες. Σας ενοχλεί. Σας ενοχλεί. Διότι φτιάξατε ένα υβρίδιο τηλεόρασης κατά τα πρότυπα της ΕΝΕΔ.
Εσάς, κατά τα πρόσωπα σας ενδιαφέρει να υπάρχουν απεργίες. Δεν είναι το θέμα μας η ΕΡΤ, κύριε Σαλέτη, κύριε Καραγκούνη. Ελάτε, παρακαλώ. Ρε παιδιά, δεν είναι το θέμα μας η ΕΡΤ. Ανοίξατε ένα θέμα. Άμα θέλετε να το συζητήσουμε, δεν έχω αντίρρηση. Θα το ακούσετε. Και τα εισάδειες και όλα τα συζητήσαμε. Ανοίξαμε πολλά θέματα. Και για τις τηλεπικοινωνίες και για τα λιμάνια. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα, κύριε Σκουρλέτη. Σας παρακαλώ. Να περιμένει λίγο. Δεν μπορεί να περιμένει διαφημιστή γιατί πληρώνει. Προσέξτε να δείτε. Το κυριότερο είναι ότι χάνει αυτή τη στιγμή ένα εργαλείο η κοινωνία, το δημόσιο, για να ασκήσει αναπτυξιακή πολιτική. Γιατί δεν το έκανε όσα χρόνια, κύριε Σκουρλέτη. Το έκανε. Εσείς τι λέτε. Εσείς δεν το έκανε. Μέσα ακόμα είναι μέχρι το λαιμό. Δεν εχωμένη ιδέα. Όχι, βέβαια. Ποιος σας το είπε αυτό το πράγμα. Ποιος σας το είπε αυτό το πράγμα. Και πρέπει να κοιτάτε και τι προστιθέμενη αξία δημιουργεί σε κάθε κλάδο. Οι μονάδες της ΔΕΗ. Και οι δυνατότητες για κοινωνική πολιτική. Όταν υπάρχουν άνθρωποι χωρίς ρεύμα. Που πεθαίνουν από το κρύο. 550.000 που πεθαίνουν από το κρύο. Δεν περιμένουμε. 550.000 άνθρωποι είναι ενταγμένοι. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς χωρίς ρεύμα. Σε παρακαλώ. Σοβαρά. Μα τι λέτε. Εγώ έτσι κατάλαβα τη χρονιά που πέρασε. Έτσι κατάλαβα τη χρονιά που πέρασε. Για πηγαίνετε να το δείτε. Για πηγαίνετε να δείτε. Λέτε όμως ρεαλιστικά πράγματα, κύριε Σκουλέτη. Ρεαλιστικότητα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για κάτι άλλο, κύριε Σκουλέτη. Εσείς στηρίζετε και υποστηρίζετε τις κινητοποιήσεις. Έτσι δεν είναι, και ξεκινάτε μάλιστα και περιοδεία ο αρχηγός σας σε όλη την Ελλάδα για το θέμα αυτό, με ομιλίες στους εργαζόμενους κτλ. Ισχύει τελικά ότι αν καταφέρει η κυβέρνηση να πουλήσει τη μικρή ΔΕΗ, εσείς όταν και αν έρχεται στην εξουσία θα την ξαναπάρετε πίσω? Εμείς έχουμε μια πολιτική δέσμευση να αποκαταστήσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα σε κάποια αγαθά που πρέπει να είναι δημόσια. Mm-hmm. Αυτό. Και αυτό θα το επιχειρήσουμε με όλους τους θεμητούς τρόπους. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω τι δεν είναι κατανοητό. Όχι, δεν λέω αν είναι κατανοητό. Έχει αναρωτιέμαι πώς μπορεί να γίνει στην πράξη κάτι τέτοιο. Αν δηλαδή έχει πουληθεί, έχουν μπει ρήτρες, έχουν γίνει συμβόλαια, έχουν ξεκινήσει δουλειές. Αν δηλαδή έχουμε φτάσει στο 16 έχει αλλάξει το καθεστώς. Πώς θα το κάνετε αυτό? Γιατί το έχουν, το λέω, ξέρετε, γιατί το έχουν πει και άλλοι αυτό, κύριε Σουλέτη. Και ο Παπανδρέου τα ίδια έλεγε παλιότερα και άλλοι. Θα πάρω τον ΟΤΕ, θα πάρω τα λιμάνια. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Και καλώς αν θέλετε τη γνώμη μου, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εννοώ πώς θα το κάνετε πρακτικά αυτό. Το λέτε για να το λέτε αντιπολιτευτικά ή είναι και μια πραγματική πολιτική που την εννοείτε? Κοιτάξτε, ή συνειδητοποιούμε ότι αυτό που πάει να γίνει είναι ένα μεγάλο έγκλημα και άρα θα πρέπει να το αποτρέψουμε ή εν πάση περιπτώσει να ανατάξουμε μετά τις επιπτώσεις από αυτή την ενέργεια. Ή αλλιώς τελικά θα δεχόμαστε μοιρολατρικά, ας πούμε, να εκτελήσετε ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, μεταμορφώνει την ίδια τη ζωή μας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Μιλάμε πριν, ας πούμε, για καταναλωτές, για τον τουρισμό κτλ. Τι θα γίνει, όλος αυτός ο κόσμος δηλαδή τελικά θα δουλεύει για κάποιους ιδιώτες που θα τους δοθούν εμπρί παρά κάποια λιγνητορυχία, κάποια εργοστάσια παραγωγής, χωρίς να επενδύσουν και ταυτόχρονα θα πάρουν και πρίκα κάποιους καταναλωτές? Είναι αυτό δηλαδή μια επιλογή προς όφελος της κοινωνίας? Ποιος είναι αυτός τελικά ο ανταγωνισμός? Εδώ, τι ανταγωνισμός είναι αυτός? Αυτό είναι η ενίσχυση, η πρημοδότηση συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων. Περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορεί λοιπόν ο κόσμος να δουλεύει ούτε μόνο για τα χαράτσια, ούτε μόνο για την εφορία, ούτε μόνο για να πληρώνει, ας πούμε, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτά που λέτε, πόσο αναπτυξιακό είναι αυτό? Είναι γενικές τοποθετήσεις, διότι πρέπει και εσείς να πείσετε. Πολύ συγκεκριμένες είναι. Όπως πρέπει να πείσει και η κυβέρνηση γιατί είναι προς όφελος αυτό που λέει, πρέπει να μας πείσετε και εσείς γιατί είναι προς εις βάρος μας. Το να πουληθεί το 30% της ΔΕΗ, για ποιο λόγο? Η κυβέρνηση λέει ότι θα μειωθούν τα τιμολόγια, ότι θα πάρει τα χρήματα και θα ξαναφτιάξει, θα εξυγχρονίσει τις μονάδες ΔΕΗ που είναι επαλαιωμένες. Δεν είναι έτσι. Διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που υπολογίζεται η τιμή, θα μπουν μεγάλοι παίκτες και αντί να είναι το δημόσιο εκείνο αυτό το οποίο να καθορίζει το επίπεδο των τιμών, αντί να είναι το δημόσιο εκείνο το οποίο θα προσπαθεί να αξιοποιήσει την ενέργεια ως ένα εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης, αντί να είναι το δημόσιο εκείνο το οποίο θα ασκεί κοινωνική πολιτική όπου δει. Εμείς αυτή τη στιγμή λέμε δηλαδή ότι όλα αυτά πρέπει να αυτά είναι βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα. Θεωρείτε ότι η ΔΕΗ δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στο νέο μοντέλο που θα δημιουργηθεί, διότι κάποια στιγμή, μας τα λέγει νωρίτερα ο Νίκος Υποφάντης, θα αλλάξει και ο τρόπος που θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι στην ιδιωτική ΔΕΗ. Θα μειωθεί το προσωπικό, θα αλλάξουν οι μισθοί. Θεωρείτε ότι δεν θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική ως προς αυτό η ΔΕΗ? Σε ό,τι πράγματι ιδιωτικοποιείται. Το έθεσε και εκείνος από το ρεπορτάζ σε ένα ερώτημα, το εάν τελικά ο ανταγωνισμός
αν η ΔΕΗ θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Θεωρώ ότι καθίσταται ανάπηρη. Αυτός ο τεμαχισμός της, ο κατακερματισμός της, την καθιστά ανάπηρη, έτσι ώστε να παίξει τον ρόλο της ως ένας βασικός μοχλός αναπτυξιακός. Αλλά από εκεί και έπειτα αυτό που είπατε για τις σχέσεις εργασίας, σε κάθε ιδιωτικοποίηση, αυτό που κυρίως αλλάζει είναι πράγματι οι σχέσεις εργασίας. Οι θέσεις εργασίας που υποκαθιστούν τις παλαιότερες είναι θέσεις εργασίας οι οποίες κουβαλάνε μέσα τους όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά της άνευ χωρίς προηγούμενο εκμετάλλευση των εργαζομένων. Δηλαδή, μίλησε πριν από λίγο ο κύριος Καραγκούνης για τις θέσεις εργασίας στο λιμάνι του Πειραιά. Πέρα ότι μειωθήκανε. Διότι υποκαταστήσανε. Ναι, πέρα ότι μειωθήκανε. Πέρα ότι μειωθήκανε. Φαίνεται ότι οι Κινέζοι, φέρανε μαζί και τις, σχέσεις είναι 250 θέσεις εργασίας σταθερές και άλλες 250 οι οποίες είναι με ημερήσιες συμβάσεις εργασίας. Οι οποίες δεν είναι και 8 ώρες. Δεν είναι και 8 ώρες. Δηλαδή, πραγματικά γίναμε Κίνα δηλαδή, στο λιμάνι. Δηλαδή από 400.000 κοντέινερ γίνανε 4 εκατομμύρια και πρέπει να μειωθήκαν οι θέσεις. Γίναμε Κίνα. Τώρα δεν επιδέχονται κριτική σε αυτά που λέτε. Δεν είναι, θα σας πω και τελειώνω για να μιλήσετε επειδή σας βλέπω ότι αδειμονείτε. Όχι, δεν αδειμονώ. Απόψεις σας. Δεν διακόπτω κανένα. Δεν μου αρέσει ο διάλογος και θέλω να τα ακούω με μεγάλη κάνουμε διάλογο. Προσέξτε να δείτε τώρα. Εδώ βλέπετε ότι μιλάτε για ένα πραγματικά στρατηγικό πλεονέκτημα που, σαν και αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το λιμάνι του Πειραιά και αυτό θέλετε να μας πείτε ότι οφείλεται σε σχέση με το, σχετίζεται με το τι ιδιοκτησιακό καθεστώς υπάρχει. Είναι, το ξέρουμε προφανώς ότι το λιμάνι του Πειραιά είναι μια βασική πύρα. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν απαντήσετε, κύριε Καραγκούνη, κάνω και μια ερώτηση μαζί να τη συμπεριλάβετε. Αυτά που λέει ο κύριος Σκουρλέτης πάντως είναι και ένα μήνυμα προς τους υποψήφιους επενδυτές. Το έχετε πει βέβαια και πιο καθαρά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρα. Το ακούει ο άλλος ως απειλή, κύριε Σκουρλέτη. Θα τους χρειαστείτε και εσείς τους επενδυτές, ξέρετε, αν γίνεται κυβέρνηση. Μα επένδυση δεν είναι αυτή που υποκαθιστά την επενδύση, κύριε Κόμμα. Μα δεν πρόκειται για νέα μονάδα. Μπορούσε αυτή τη στιγμή ο X επενδυτής να φτιάξει ένα δικό του εργοστάσιο παραπάνω. Είναι ανάγκη να του χαρίσουμε τους λινίτες της χώρας. Δεν θέλουν καμία επένδυση. Τα υδρολυτικά εργοστάσια τα οποία χτιστήκανε με το αίμα των Ελλήνων φορολογουμένων. Δεν θέλουν καμία επένδυση. Το έχουν πει ξεκάθαρα.